Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες νέους και νέες που πήραν μέρος στην 33η αντιιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Όλους και όλες που είναι σήμερα εδώ και δίνουν ένα βροντερό παρόν έξω από τον Ατοϊκό Στρατηγείο στη Θεσσαλονίκη. Από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, που ο λαός της 25 χρόνια πριν τη μετέτρεψε σε ορμητήριο αντίστασης, σε ορμητήριο αγώνα απέναντι στη συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στον λαό της τότε Ιουγκοσλαβίας, στέλνουμε σήμερα από εδώ το δικό μας μήνυμα. Δεν θα γίνει η χώρα μας ορμητήριο πολέμου για τα πολεμικά του σχέδια. Δεν θα δεχτούμε το αιματοκύλισμα κι άλλων λαών με τη συμμετοχή της πατρίδας μας για τα δικά τους κέρδη. Δεν αποδεχόμαστε να είμαστε στο μάτι του κυκλώνα των συγκρούσεων των υπεριαλιστικών κρατών για τα συμφέροντα μιας χούφτας εκμεταλλευτών. Δεν θα γίνουν τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, οι κρίσιμες υποδομές της πόλης και της χώρας νατοϊκό τσιφλίκι. Είμαστε με τους λαούς, με το δίκιο τους, με τον αγώνα τους για ειρήνη στις πατρίδες τους, απαλλαγμένοι από κάθε λογής επικυρίαρχους εκμεταλλευτές. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, δηλώνουμε ότι οι υπεριαλιστές δεν είναι παντοδύναμοι, δεν είναι ανίκητοι. Οι λαοί δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Μπορούν με τον αγώνα, με τη δράση τους, να καθορίσουν εξελίξεις. Μπορούν να παλέψουν μέχρι και την οριστική ανατροπή για να ζήσουν με ειρήνη, χωρίς πολέμους για τα κέρδη των καπιταλιστών, του συνεχούς μοιράσματος εδαφών, αγορών, σφαιρών επιρροής. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ήταν 24 Μάρτη 1999, 8 παρατέταρτο το βράδυ, όταν τα αμερικανονατοϊκά αεροπλάνα, οι πύραυλοι, άρχισαν να σπέρνουν φωτιά και όλεθρο στη Ιουγκοσλαβία, προσθέτοντας μια ακόμα σελίδα στην αιματοβαμμένη ιστορία της πολεμικής μηχανής του ΝΑΤΟ. Ξεκινούσε ένα μακελιό που κράτησε 78 ημέρες. Η Ιουγκοσλαβία δεν επελέγει τυχαία. Βρισκόταν στο κέντρο των Βαλκανίων, στην καρδιά μιας περιοχής σταυροδρόμη δύο παγκόσμιων πολέμων. Ο κατακερματισμός αυτής της χώρας, η σταδιακή νατοποίησή της, ήταν προϋπόθεση για να προχωρήσει το αμερικανονατοϊκό σχέδιο στην περιοχή, να ανακοπούν σχέδια ανταγωνιστών τους. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες μας, με την καθοριστική συμβολή και των ελληνικών κυβερνήσεων, της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, του ΣΥΡΙΖΑ χτες, με τη στήριξη φυσικά και του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτή την κατεύθυνση δραστηριοποιούνται νυν και πρώην πρωθυπουργοί και υπουργοί, καθώς και τα διάφορα Ινστιτούτα που ακούτε να ξεφυτρώνουν, όπως αυτό τον Τσίπρα Ζάεφ, με έντονη ευρωατλαντική σφραγίδα. Η αντίστροφη μέτρηση για τον κατακερματισμό, για τη διάλυση της τότε ενιαίας Ιουγκοσλαβίας, τις αλλαγές συνόρων, ξεκίνησε όταν ανατράπηκε ο σοσιαλισμός στη Σοβιετική Ένωση και τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Όταν στόχος πλέον στην οικονομία και στην πολιτική δεν ήταν η κοινωνική ευημερία σε αυτές τις χώρες,
αλλά η αύξηση της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων, οι οποίοι σήμερα είναι κυρίαρχοι και ανταγωνίζονται σκληρά στο πλαίσιο της καπιταλιστικής οικονομίας. Μετά τις ανατροπές αυτές, η επέμβαση των υπεριαλιστών στα Βαλκάνια πήρε γενικευμένο χαρακτήρα. Ο στόχος τους ήταν και παραμένει το μοίρασμα των αγορών μεταξύ των διαφόρων ομίλων. Για να τον πετύχουν δεν διστάζουν να αλλάξουν σύνορα, να αποδυναμώσουν κυρίαρχα κράτη, να δημιουργούν κράτη προτεκτοράτα. Μόνο που τα σύνορα χαράζονται, πιο σωστά τα χαράζουν οι υπεριαλιστές με τον λαόν το αίμα. Γι' αυτό στις μέρες μας δεν διστάζουν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για μια ευρύτερη πολεμική σύγκρουση, όπως γίνεται τα τελευταία 2,5 χρόνια με τον πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας. Δεν διστάζουν να οδηγήσουν στη γενοκτονία έναν ολόκληρο λαό στην Παλαιστίνη, δημιουργώντας συνθήκες γενίκευσης αυτού του μακελιού σε όλη τη Μέση Ανατολή. Και πάντα βρίσκουν προσχήματα. Τότε το πρόσχημά τους ήταν το λεγόμενο δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, της δήθεν υπεράσπισης των μειονοτήτων. Τώρα είναι η δήθεν εναντίωση στους αυταρχικούς ηγέτες, το λεγόμενο δικαίωμα στην αυτοάμυνα για το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Η ξετσιποσιά άλλωστε ήταν πάντα ένα από τα χαρακτηριστικά των υπεριαλιστών. Σήμερα οι χώρες του ΝΑΤΟ ακονίζουν τα μαχαίρια τους για μια ακόμα πιο αιματηρή γενικευμένη σύγκρουση. Στη σύνοδο που διεξάγεται τις επόμενες μέρες θα γιορτάσουν τα 75 χρόνια αιματηρών επεμβάσεων, πολέμων, πραξικοπημάτων με νέα πιο επικίνδυνα σχέδια για τους λαούς. Θα γιορτάσουν το ότι πάνω από 20 κράτη-μέλη του για πρώτη φορά στην ιστορία αυτής της δολοφονικής συμμαχίας θα ξεπεράσουν το στόχο για τις νατοϊκές δαπάνες στους προϋπολογισμούς τους τη φετινή χρονιά. Η ελληνική κυβέρνηση και τα αστικά κόμματα πρωτοπορούν φυσικά, σταθερά πιάνουν το στόχο του ΝΑΤΟ, στέλνουν το φουσκωμένο νατοϊκό λογαριασμό να τον πληρώνει πάλι ο λαός. Μάλιστα, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκε στη Βουλή άλλο ένα εξοπλιστικό πακέτο ύψους 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και την ουσιαστική συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε, για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ πάντα υπάρχουν λεφτόδεντρα, αλλά για τις λαϊκές ανάγκες ποτέ. Την ίδια ώρα, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε τη μετατροπή της ευρωπαϊκής οικονομίας σε πολεμική οικονομία. Λαγός όλων αυτών των εξελίξεων ο κύριος Μητσοτάκης φυσικά, ο οποίος εδώ και καιρό στο όνομα των γεωπολιτικών, λέει, προκλήσεων ζητάει και ενιαίο πολεμικό ταμείο ο Κουβαρντάς. Κάτι σαν ένα νέο ταμείο ανάκαμψης, υπερμνημόνιο αυτή τη φορά για την άμυνα υποτίθεται, το οποίο θα πληρώσουν ξανά οι λαοί με τόκους, με εκμετάλλευση, όπως πληρώνουν και όλα τα μνημόνια. Για όλα αυτά τα πραγματικά σοβαρά προβλήματα της επόμενης μέρας των ευρωεκλογών δεν γίνεται καμιά ουσιαστική συζήτηση. Μπορεί όλοι να μαλώνουν με όλους, ανεξάρτητα αν είναι στο ίδιο ή και σε αντίπαλο κόμμα, αλλά για το τι μέλη γενέστε για το λαό, για τους λαούς, σε τι επικίνδυνες περιπέτειες τον εμπλέκουν, δεν μιλάει κανείς. Φαγώνονται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ για τους δορυφόρους του, μαζί με τους δορυφόρους τους άλλους. Τρώγονται για τις καρέκλες. Μέσα στο ΠΑΣΟΚ ουρά υποψηφίων να περιμένει για την αρχηγική καρέκλα.
φαγώνονται στη Νέα Δημοκρατία για τη μετάλλαξή της, λέει. Αλληλοδιαγράφονται και αποχωρούν από τα κόμματα εκ δεξιών ακροδεξιών της Νέας Δημοκρατίας. Κοινός τουρλουμπούκι, όπως λέει και ο λαός μας. Και όλα αυτά για να μην φανερωθεί η απόλυτη ταύτισή τους στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους στόχους της ελληνικής άρχουσας τάξης, που διεκδικεί καλύτερο, λέει, μερίδιο από τα κλεψιμέικα της πολεμικής λίας. «Δεν τους τα είπανε καλά», τους απαντάμε από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, γιατί εδώ, σε αυτή τη χώρα, υπάρχει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Υπάρχει δρά, αναπτύσσεται, δυναμώνει η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας. Υπάρχει ισχυρό εργατικό λαϊκό κίνημα. Συνεχίζουμε λοιπόν να τους αποκαλύπτουμε, να προειδοποιούμε για αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις και το πιο σημαντικό, να μπαίνουμε μπροστά, να οργανώνουμε την πάλη του λαού μας ενάντια στα επικίνδυνα σχέδιά τους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, νέοι και νέες, η μάχη που έδωσε πριν 20 χρόνια ο λαός της Γιουγκοσλαβίας, μάχη άνηση εκείνη τη δοσμένη στιγμή, δεν πήγε χαμένη. Συνέβαλε στην αφύπνιση λαϊκών δυνάμεων που τα προηγούμενα χρόνια τις είχαν αποκοιμήσει με τη δίθεν ειρηνική διευθέτηση και ανάπτυξη που θα έφερνε η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την ανατροπή του σοσιαλιστικού στρατόπεδου στην Ευρώπη. Αποκάλυψε τον ρόλο διαφόρων δίθεν αριστερών, δίθεν σοσιαλιστών, δίθεν πράσινων κομμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ΣΥΠΑ, όλων των δίθεν αυτών προοδευτικών εντός εισαγωγικών κυβερνήσεων που επί της ουσίας διεξήγαγαν αυτόν τον πόλεμο. Τους θυμόμαστε όλους έναν προς έναν. Ήταν η Δημοκρατική στη ΣΥΠΑ με πρόεδρο τότε τον Κλίντον. Ήταν ο αριστερός, υποτίθεται, Νταλέμα στην Ιταλία. Ήταν οι σοσιαλδημοκράτες και πράσινοι στη Γερμανία που ξέχασαν και τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες και άρχισαν να ρίχνουν βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου. Ήταν οι σοσιαλιστές του Ζοσπέν με τη συμμετοχή του μεταλλαγμένου Κομμουνιστικού Κόμματος στη Γαλλία, δηλαδή όλες εκείνες οι δυνάμεις που και σήμερα, την ώρα αυτή που μιλάμε, συμμετέχουν στο περιβόητο νέο λαϊκό μέτωπο, όπως το ονόμασαν, το οποίο δήθεν θα φράξει το δρόμο στην ακροδεξιά Λεπέν. Τότε μάλιστα οι σοσιαλιστές είχαν βουλευτή τους και αργότερα υπουργό τους τον δήθεν τώρα ακροαριστερό, όπως τον παρουσιάζουν οι δεξιοί, τον κύριο Μελανσόν. Και φυσικά εδώ στην Ελλάδα η κυβέρνηση του Πασόκ, που έδωσε γιν και είδωρ στους ημπεριαλιστές. Όλη αυτή η ορχήστρα των πολεμοκάπηλων τη συντόνιζε ο Ισπανός σοσιαλιστής Χαβιέ Σολάνα, που ήταν τότε Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά λοιπόν είναι καλό να τα θυμόμαστε τώρα που φουντώνουν οι διεργασίες στη σοσιαλδημοκρατία με στόχο να βρουν το σχήμα που θα μπορέσει να εγκλωβίσει ξανά τη λαϊκή δυσαρέσκεια που δημιουργεί η κυβερνητική πολιτική για να αποτελέσουν τη νέα ρεζέρβα του συστήματος. Ναι, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι για ποιους λόγους αποκαλούμε αμαρτωλή τη σοσιαλδημοκρατία και ας ενοχλούνται ορισμένοι. Την περίοδο μετά το 90, αγαπητές φίλες και φίλοι, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά, υιοθέτησαν το ίδιο επιχείρημα, ότι η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει, λέει,
το ρίσκο να είναι παρούσα και ενεργή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, για να είναι δήθεν σε θέση να διεκδικήσει ανταλλάγματα, μερίδιο δηλαδή από τις νέες αγορές και τη ληστεία. Το ίδιο ακούμε και σήμερα, μόνο που το ρίσκο είναι μόνο για την Ελλάδα του λαού μας και τα κερδοφόρα ανταλλάγματα είναι μόνο για την Ελλάδα των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών. Γι' αυτό η κυβέρνηση έχει εξελιχθεί σε σημεοφόρο του ΝΑΤΟ στην περιοχή, συνεχίζοντας τα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς τη συμβολή της Ελλάδας τότε δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί το αιματοκύλισμα του Ιουγκοσλάβικου λαού. Ο λαός της Θεσσαλονίκης ακόμα θυμάται στο λιμάνι της πόλης και στην ευρύτερη περιοχή τις ορδές των τάγκς, των κοντέινερ που μετέφεραν στρατεύματα, πολεμικό εξοπλισμό στη Σερβία, και σαν εικόνα την έχουμε σήμερα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Γι' αυτό και οι κομμουνιστές, όπως πάντα στην ηρωική ιστορία αυτού του τόπου και εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα, μπήκαν μπροστά, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή ώστε να εκφραστεί έμπρακτα η αντίσταση του λαού μας στο σφαγιασμό των γειτόνων μας. Με χίλιους δυο τρόπους, αψηφώντας τον κίνδυνο, δυσκόλεψαν το πέρασμα των στρατευμάτων. Σύμφωνα με τα νατοϊκά στοιχεία, τα δικά τους δηλαδή στοιχεία, από τις κινητοποιήσεις του ελληνικού λαού και της ελληνικής νεολαίας, το δολοφονικό τους έργο το καθυστερήσαμε περίπου ένα μήνα. Δεν θα ξεχάσουν ποτέ οι νατοϊκοί το χουνέρι που τους έκανε ο λαός της Θεσσαλονίκης στέλνοντάς τους για μπρόκολα στη λαχαναγορά. Κυριολεκτικά τους έκανε με τα κρεμμυδάκια δηλαδή. Δεν θα αφήσουμε επίσης να ξεχαστεί κάτι που τους πόνεσε πολύ, το παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, του συντρόφου μας και του υπόλοιπου προσωπικού στο αντιτορπιλικό Θεμιστοκλής, που με την ηρωική αποστολή τους δήλωσαν «αρνούμε να συμμετέχω στο έγκλημα». Αυτός είναι ο ηρωισμός, ο πραγματικός πατριωτισμός, που είναι επίκαιρος ειδικά σήμερα, τώρα με τη φρεγάτα Ίδρα, που μετά τη φρεγάτα αυτή στείλαν και τη φρεγάτα Ψαρά στο στόμα του Λύκου. Για το ΚΚΕ αυτές οι ενέργειες, αυτές οι πρωτοβουλίες δεν είναι απλά κάποιοι ακτιβισμοί. Πηγάζουν από την ακλόνητη πίστη μας για τη δύναμη του λαού όταν μαζικά μπαίνει στον αγώνα. Πηγάζουν από τη σιγουριά μας ότι κανένας αρνητικός συσχετισμός δεν είναι ανίκητος και ο ελληνικός λαός πριν 25 χρόνια σε όλη τη χώρα και τώρα συνεχίζει από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Χανιά και από τον Πειραιά μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Ακούγεται παντού το σύνθημα του 99 «Not the killers, go home». Τώρα που τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν, η επαγρύπνηση, η ετοιμότητα του λαού για να δράσει ως καθοριστικός παράγοντας της εξελίξης είναι ακόμα πιο αναγκαία. Κάτι τέτοιο όμως μπορεί να γίνει μόνο με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό παντού. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί οι διεργασίες στις λαϊκές συνειδήσεις που αποτυπώθηκαν ως ένα βαθμό και στις πρόσφατες ευρωεκλογές, αποδεικνύουν ότι σταθεροποιείται και δυναμώνει εν μέρη ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, του καπιταλιστικού και ευρωνατοϊκού μονόδρομου. Και δυναμώνει πιο πολύ εκεί που μετράει περισσότερο, όπως τους ηρωικούς αγώνες της ΛΑΡΚΟ,
που τώρα πρέπει να δυναμώσει η αλληλεγγύη, γιατί ο αγώνας των εργατών εκεί βρίσκεται σε κρίσιμη φάση. Δυναμώνει σε μεγάλους χώρους δουλειάς σε όλη τη χώρα, όπως εδώ στα μαντεμοχώρια Χαλκιδικής, στους μεταλλεργάτες, στη νεολαία, αλλά και σε αρχιερεσίες του κινήματος που γράφουν ιστορία, όπως η πρωτιά της παράταξης στην οποία συμμετέχουν οι κομμουνιστές για πρώτη φορά στα 100 χρόνια της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Όπως τις φοιτητικές εκλογές με την πανσπουδαστική πρώτη δύναμη. Στοιχεία που δείχνουν ότι ζούμε σε μια περίοδο σημαντικών διεργασιών, στην οποία πρέπει να αντιστοιχηθεί και η δική μας πρωτοπόρα δράση. Θα τα καταφέρουμε. Το πείσμα μας είναι τώρα ακόμα μεγαλύτερο και η θέλησή μας επίσης, για να μετατροπεί το ρεύμα αυτό γενικής αμφισβήτησης σε ρεύμα συγκεκριμένης ανατροπής ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό, για τη νέα κοινωνία, τη σοσιαλιστική, με την ορμή αυτής της μεγάλης νεανικής κατασκήνωσης, με τον παλμό της σημερινής διαδήλωσης, με τις μνήμες των μεγάλων λαϊκών κινητοποιήσεων πριν 25 χρόνια, λέμε αποφασιστικά, η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη των λαών. Μέχρι τη νίκη για πάντα. Γεια σας, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες.